Πες η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε τις πρώτες κυρώσεις, 500 εκατομμύρια στον Ερντογάν. Έτσι. Για να είμαστε ρεαλιστές, αλλά να εξηγούμε και γιατί τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία χρησιμοποιεί το δράμα χιλιάδων ανθρώπων, γιατί ζορίζεται στο Ιντλίπ. Και το κρίσιμο ποιο είναι, ότι γίνεται σύνοδος των πρεσβευτών και υπουργών του ΝΑΤΟ και η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και η ελληνική αξιωματική αντιπολίτευση, δεν λένε κουβέντα. Φαίνεται για το γεγονός, προσέξτε τώρα, είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Και την εξέλιξη με Ερντογάν, είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Γιατί χρησιμοποιεί τους πρόσφυγες ο Ερντογάν στον Εύρο, γιατί ζορίζεται στο Ιντλίπ. Τι γίνεται στο Ιντλίπ, έχει ξεσκιστεί η συνθήκη της Λοζάνης. Έχεις μια Τουρκία η οποία έχει εισβάλει σε μια χώρα και το μόνο που λέει η ελληνική κυβέρνηση είναι αλληλεγγύη στους Τουρκούς, αλλά να ισχύει η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Δηλαδή ανοχή, κυριολεκτικά, με τις πλάτες του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμάχων τους, για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν έχει εισβάλει στη Συρία, πολεμάει με το στρατό της αυτής της χώρας και υπάρχει επόμενο βήμα. Άρα του περνάει υπερτήσεις... και ο Σοφιανέ, γιατί και ο Πούτιν φαίνεται ότι θα τον κάνει κινήσει για να τον μαλακώσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εννοείται. Μόνο που θα κάνει στη βάση των νέων δεδομένων που υπάρχουν στο πεδίο, στο στρατιωτικό πεδίο από την πλευρά της κυβέρνησης της Συρίας. Όμως για μας ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι έχουμε μια εισβολή της Τουρκίας σε μια κυρίαρχη χώρα στο όνομα των ανθρωπιστικών αναγκών, στο όνομα μας κάλεσαν οι πρόσφυγες, μας κάλεσαν οι Σύριοι, έχουμε αξιοποίηση και εκβιασμό στις πλάτες των προσφύγων από την πλευρά. Αλλά θέλεις την εισβολή στη Συρία, το λέω για να μην παρεξηγηθεί. Για την εισβολή στη Συρία. Και νομίζουμε ότι μιλάμε οποία... για εισβολή στον Εύρο, γιατί υπάρχουν κάτι τέτοιες παρεξηγήσεις. Αν με επιτρέπετε, επειδή έχει ρεπορτάζ. Έχετε δει να καταδικάζει η ελληνική κυβέρνηση την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία, το ΝΑΤΟ να την καταδικάζει, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος δεν καταλαβαίνει το αντίθετο. Ποιος δεν καταλαβαίνει ότι μετά όταν καταστρατηγείται η Λοζάνη, το επόμενο βήμα είναι οι υπερπτήσεις πάνω από νησιά και νησίδες, είναι η ανοιχτή αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων που οι σύμμαχοί τους λέει είναι διαφορές και βρείτε τα. Αυτά πρέπει να δούμε. Πάμε λίγο στην Τουρκία. Και τα αποτελέσματα του εγκλωβισμού φυσικά. Αν έχω διαβάσει καλά, προτείνεται να μεταφερθεί ο έλεγχος βάσει συμφωνίας Τουρκίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα τουρκικά παράλια. Αυτό μπορεί να γίνει και να κλείσουν εδώ τα κέντρα. Αν ο ανθρωπισμός και η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες είναι πραγματικά λόγια και όχι υποκρισία, αυτό που υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις κυβερνήσεις της, μπορεί να γίνει. Αυτό όμως προϋποθέτει να καταργηθεί και η συνθήκη του Δουβλίνου και φυσικά η συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, την οποία υπερασπίζονται. Είναι η συνθήκη η οποία έχει εγκλωβίσει 100.000 ανθρώπους στην Ελλάδα. Είναι η συνθήκη που έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε φυλακή. Είναι η συνθήκη που έχει χωροθετήσει τα 5 νησιά μας σαν σημεία εισόδου και σαν σημεία διπλού εγκλωβισμού. Αν δεν υπήρχε όμως, οι άνθρωποι θα ερχόντουσαν πάλι. Το πρόβλημα θα το είχαμε. Αν δεν υπήρχαν οι συνθήκες. Πολιτική δεν κάνουμε με τα άλλα. Κάνουμε με τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή έχει μια συμφωνία η οποία δεν ισχύει κυριολεκτικά από την πλευρά της Τουρκίας. Την υπερασπίζεται κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση. Και αυτή η συνθήκη έχει ήδη εγκλωβίσει 100.000 ανθρώπους και εργαλειοποιείται από τον Ερντογάν για να εγκλωβιστούν κι άλλοι. Και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή το μόνο που λέει είναι αλληλεγγύη στον Εύρο. Αλληλεγγύη από ποιους? Αυτοί που δεν θεωρούν ότι η Τουρκία παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο. Άρα είναι συνένοχοι. Τα σύνορά μας είναι ευρωπαϊκά. Ο νεαέριος χώρος μας τι είναι, δεν είναι ευρωπαϊκός? Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή προσπαθούν να αξιοποιήσουν αυτό το κλίμα και νομιμοποιούν δράση λόγω της φύλαξης συνόρων. Η φύλαξη συνόρων είναι δεδομένη. Τη φύλαξη συνόρων όμως θα την κάνει ο στρατός για το ρόλο που έχει και η αστυνομία. Δεν θα τον κάνουν διάφορες ομάδες, ακροδεξιές, φασιστικές, οι οποίες έχουν αποθρασινθεί. Πρέπει να τους μαζέψετε, πρέπει να τους μαζέψετε η κυβέρνηση. Αυτά που καταγγέλλονται. Αυτά που καταγγέλλονται. Πρέπει να τους μαζέψετε, γιατί κυριολεκτικά η προβοκάτσια είναι ένα και από τα εργαλεία του Ερντογάν για να χρησιμοποιήσει την επιδίωξη των δικών του σχεδιασμών. Σας ανησυχεί δηλαδή ότι μπορεί να γίνει χρήση όλο αυτό ή ένα ατύχημα από μια τέτοια δραστηριότητα? Δεν είναι γνωστό ότι η προβοκάτσια είναι συγκεκριμένο εργαλείο για να προωθούνται σχεδιασμοί? Τι μέτρα παίρνει για να την αποτρέψει? Σαν κυβέρνηση όμως η Ελλάδα, οποιοδήποτε κόμμα τη, η αλήθεια είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει πάντα σταθερή άποψη και δεν αλλάζει δεξιά-αριστερά. Αλλά έχουμε τη δύναμη σαν χώρα να πάμε κόντρα. Έχουμε τη δύναμη να υπερασπιστούμε το δίκαιο, έχουμε τη δύναμη να προβάλλουμε το διεθνές δίκαιο, όχι αλακάρτ. Γιατί αυτή τη στιγμή παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο όταν εισβάλλει η Τουρκία στη Συρία και δεν την καταγγέλνουν αυτή την εισβολή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί δεν την καταγγέλνει?